που θέλει να παίζει έναν επικοδομητικό ρόλο γέφυρας ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό ορίζει, αν θέλετε, και η γεωγραφική της θέση. Είναι μια χώρα που βρέθηκε στο σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών, στο αντάμωμα τριών υπήρων. Αυτό ήταν ανέκαθεν το πλεονέκτημά μας, αλλά και το μειονέκτημα μαζί. Διότι γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά γίναμε πολλές φορές αντικείμενο επεμβάσεων. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα έχει μια περήφανη εξωτερική πολιτική, διότι ακριβώς είναι πολυδιάστατη και ενεργητική. Και απλώνει χέρι φιλίας και συνεργασίας σε όσους θέλουν να ανταμείψουν αυτή τη φιλία και τη συνεργασία, σεβόμενοι όμως πάντοτε το πλαίσιο των νόμων, των κανονισμών, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών στους οποίους η Ελλάδα συμμετέχει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις και σε γεωστρατηγικό και σε γεωπολιτικό πεδίο και σε οικονομικό πεδίο, φτιάχνει συμμαχίες, άλλες είναι στρατηγικές, άλλες είναι λιγότερο στρατηγικές. Με αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα να έχουμε πολύ σημαντικές τριγωνικές συνεργασίες στην περιοχή μας, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Θέλουμε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου να λύσουμε τις όποιες σημαντικές διαφορές, αλλά πρέπει να τις λύσουμε με την Τουρκία και ιδιαίτερα στο Κυπριακό. Και ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε σχέσεις και με μια σειρά χώρες, είτε του αραβικού κόσμου, είτε χώρες που είναι πιο μακριά από εμάς, που έχουν όμως μια ιστορική αναφορά, όπως το Ιράν, που είπατε πιο πριν. Σεβόμενοι όμως πάντοτε το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και απαιτώντας και από τους συνομιλητές μας να σέβονται τους διεθνείς κανόνες, τους κανονισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή τις διεθνείς συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, θα σας πω ότι εμένα αυτό με παραξένεψε. Να είστε βέβαιος ότι εμείς στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να καλύψουμε τα αγάλματα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, διότι θεωρούμε ότι έχουν από μόνα τους μια ιδιαίτερη αξία. Η πολιτισμική αυτή κληρονομιά δεν ανήκει σε κανέναν, δεν ανήκει και άρα δεν προκαλεί καμία κοσμοθεωρία ή καμία θρησκεία, διότι είναι μια παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά που πρέπει να σεβόμαστε. I agree. Συμφωνώ. היחסים בין ישראל ומדינות רבות באירופה הם יחסים טובים. לבון, מטה תין הפאדיס